Έλα να σου πω ότι ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ? Δεν το ξέρω εσύ με εγώ. Δεν το ξέρεις εσύ εγώ. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή σε αναζήτηση χρηματοδότη. Οπότε ψάχνουμε κάποιον επενδυτή ο οποίος θα το χρηματοδοτήσει αυτό. Και προφανώς και απευθύνεται σε άτομα τα οποία είναι είτε από Ανατολική Ευρώπη, είτε που είναι λάτρες των Pixel Art Games ή του Δευτέρου Παγκοσμίου, γιατί έχει πραγματικά στοιχεία μέσα. Το κάτι ούσα να πω εγώ είναι ένα παιχνίδι το οποίο φτιάχνει ο Μάνος, που είναι ένας θρύλος σοβιετικός. Fictional χαρακτήρας, ναι. Εδώ είναι μόλις που φεύγει το αγόρι σου για τον πόλεμο, πήγαινε αριστερά. Κατιούσα λοιπόν, είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό ρωσικό. Σοβιετικό είναι βασικά, Δεύτερο Παγκοσμίου Πολέμου, το 38 βγήκε. Μιλάει για μια κοπέλα, η οποία μιλάει για τον αγαπητικό της, ο οποίος έχει φύγει στο πόλεμο. Και όλη η ιστορία είναι ότι ο στρατιώτης πηγαίνει να πολεμήσει για το Motherland. Είναι λοιπόν πολύ διάσημο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που οι Σοβιετικοί στρατιώτες αναγκαζόταν όντως να αφήσουν πίσω τις κοπέλες τους και τις γυναίκες τους για να πάνε να πολεμήσουν τους Γερμανούς. Αυτό βασικά είναι η γενική ιστορία του τραγουδιού. Θα μας πει τώρα ο Μάνος την ιστορία του παιχνιδιού, Κατιούσα. Ναι. Ουσιαστικά πήραμε τους στίχους του τραγουδιού, Κατιούσα, και το τραγούδι είχε βγει 38. Ο Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε ο δεύτερος το 40. Οπότε το τραγούδι λέει για την Κατιούσα η οποία περιμένει, ας πούμε, το αγόρι της που πολεμάει στην πρώτη γραμμή πολέμου. Και λένε οι στίχοι ότι συνέλεγε, ας πούμε, μήλα και αχλάδια. Το πήραμε και βάλαμε στο video game αχλάδια και μήλα, όντως με τα οποία κάνει healing. Έλεγε ότι έστελνε γράμματα στο αγόρι της. Οπότε χρησιμοποιούμε γράμματα για checkpoints μες στο παιχνίδι. Και ουσιαστικά είναι ένα 2D platform RPG. Έχει pixel art γραφικά. Και ελέγχεται την Κατιούσα και στην πορεία αποκτάται όπλα. Το ε, ωραία. Πήρε το γράμμα. Αυτά είναι γράμματα τώρα, ας πούμε, για Ρώσους. Άμα σκοτωθεί Γερμανός στρατιώτης, βρίσκεις γράμματα για Γερμανό. Οπότε τα έχουμε συμπεριλάβει όλα. Δηλαδή δείχνει τη φρίκη του πολέμου. Τέρμα αριστερά, το άλλο. Μπράβο, ωραία. Πάτα το πάνω. Σε κάποιο σημάδι sorry, για να σε κάνει να πας. Sorry, πάτα το εδώ. Α, ναι, λέει, απάντησε στον αντικειβότιο. Ναι. Ωραία. Wow. Και τώρα πάτα το I, inventory. Το I τώρα. Σου έχει δώσει ο παππού στο μαχαίρι και πάτα το ε πάνω στο μαχαίρι. Αφού το έχω ήδη. Α, το έχει κάνει ήδη, εντάξει. Ναι. Εσύ και μηνύματα για να σου μάθει το παιχνίδι ταυτόχρονα, ε. Ναι. Δώσ' του. Αλήθεια. Ωραία, κάνε healing, πάτα το I. Ναι. Αυτό και μήπως... Φάει, πάτα συνέχεια. Το έψιλον, Το use. Α, μόνο δύο έχεις πάρει. Εντάξει, θα πάρεις μετά. Λοιπόν, και όπως λένε στοίχοι του τραγουδιού, υπάρχει ένας αετός. Μην τον καλέσεις ακόμα, θα σου πω μετά. Ή βασικά, αν θες καλέσαι τώρα, να τον δούμε λίγο. Πάτα το αυτό. Βλέπεις, αυτός είναι ένας αετός. Και έρχεται μαζί μου τώρα. Έρχεται μαζί σου, αλλά διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα. Έχει cool down τώρα. Πέταξε και... το, να πάτα το. Τι. Νομίζω με το αλφα. Τον πετάς. Τον πετάς. Α, και στον πετά και τον πιάνει. Σε αυτό το Γρηγόρη. Ωραία, σκότωσε έναν εχθρό. Εδώ μαζεύει βαμβάκι που είναι για healing. Να κάνω μια ερώτηση μάνα για τον αετό. Ναι. Πεθαίνει στον αέρα. Τώρα πάω πάνω ή κάτω. Κάτω. Λοιπόν, πρόσεξε να φύγει η αρκούδα αριστερά. Φιλίππο ρωτάει πότε θα κυκλοφορήσει επιτέλους η Κατιούσα. Πάτα space. Αλλά ταυτόχρονα να πούμε ότι μπορείτε να παίξετε το demo. Παίζει τώρα και η Βασιλική είναι διαθέσιμο στο Steam. Μπορείτε να το κατεβάσετε και να το παίξετε. Το πότε θα κυκλοφορήσει είναι μυστικό. Τα πιο ψηλά ανεβαίνω levels. Έχω πιο πολύ ζωή. Η ζωή μου είναι πάντα ίδια. Ανεβαίνει levels, σωστά το έθεσε γιατί είναι platform RPG. Πρόσεξε. Έχει 10 ζωή. Τον προσπερνά αυτόν όπω είναι. Τώρα βλέπει, έχουμε advanced AI. Που σημαίνει ότι οι εχθροί είναι πολύ επιθετικοί, ξέρουν ότι είσαι εκεί, δεν κόβουν βόλτες αριστερά-δεξιά τύπου Super Mario Bros. Και τέτοια. Τώρα κόβουν βόλτες γιατί απομακρύνθηκες. Ωραία, τώρα απλά πήδα. Φύγε, σκύψε. Μην πηδήξεις, θα σε σκοτώσει. Αυτό τι είναι κάνει εδώ. Πάντα το έψιλον, αν σου πετάξει γράμμα, έχει 20% chance. Ωραία, έφυγε. Έχει 20% chance να πάρει γράμμα από νεκρού σου κρεμασμένου. Τώρα πήρε το τουφέκι. Άρα μπορεί να πάω... Όχι, ας το να καλύτερα. Ας πούμε ότι τον πέρασε αυτό. Λοιπόν, πρόσεξε. Τώρα έχεις δύο όπλα. Πάτα το S για να το κάνεις bind στο primary και D το μαχαίρι. Με το που... Πρόσεξε, τον βλέπεις πως κουνιέται. Με το που θα φύγει μακριά, θα απομακρυνθεί αρκετά, θα τον πυροβολάς και θα ρίχνεις και θα σκύβεις. Και θα προσέχεις που... πώς σου υπερβολάει. Θα σκύβεις για να αποφύγεις τη σφαίρα του. Είναι ρίχνω σκύβω. Θα περιμένεις να περάσει τη σφαίρα και μετά, μόλις πάρει απόσταση, φύγε. Σκύψε. Μπράβο. Λοιπόν, μάζεψε το γράμμα του. Μπράβο και σώσε πίσω στο checkpoint. Wolfgang. Άρα, το mechanic... Αυτό είναι που κρύβεσαι. Από εδώ είσαι με stealth. Το mechanic είναι ότι πρέπει να βρίσκεις γράμματα για να τα χρησιμοποιείς σαν consumables και να κάνεις save με τα γράμματα. Ναι. Σκύψε. Περίμενε να τη ρίξει.
Και μετά γυρνά. Να σε σκοτώσει. Instant headshot. Λοιπόν, βλέπεις, οπότε τώρα έχεις μπει στο κλίμα. Ναι, αλλά πατούσα S. Α, ναι, sorry, άμα δεν έχεις φέρες, τις μαζεύσα τους στρατιώτες. Σκύψε. Καλέ. Την έδιρε. Είναι το Advanced AI που λέγαμε. Είναι λίγο roguelike. Δεν έχει generation, αλλά εννοώ ότι αυτό δεν πρέπει να βρεις consumables για να καταφέρεις να κάνεις save κτλ. Ανεβάζει λίγο τη δυσκολία, το κάνει λίγο πιο. Θέλει πιο προστατικές κινήσεις. Σφαίρες. Πάνω δεξιά λέει μία σφαίρα. Εσείς δεν το βλέπετε. Πίσω από την πίσω από τις κάμερες μας. Έλα να σου πω, ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ? Πού το ξέρω εσύ με εγώ. Έλα, Μπερνά. Αλλά γιατί προσπαθείς να το κάνεις. Γιατί προσπαθείς να το κάνεις με μαχαίρι. Τώρα θα δείτε πώς είναι όταν ο game designer παίζει το παιχνίδι που φτιάξε. Και κάνει λέει speedrun. Πρόσεξε να δεις πώς πάει. Καλά, αυτό είναι το τι πιο σύνηθες. Λοιπόν, κάναμε level up, δίνουμε πόντους σε strength, είναι για πιο δυνατά, για κοντινές επιθέσεις. Dexterity αυξάνει το damage που κάνεις με το rifle. Περίμενε, άρα δεν έχεις σφαίρες εσύ? Όχι. Δεν είχες. Είχε μία σφαίρα. Άρα μία, okay, εντάξει. Το παιχνίδι ουσιαστικά είναι ένα συνδυασμό, νομίζω. Γκλιτσαρισμένο. Πού βρήκες εσύ σφαίρες? Είναι λίγο σαν survival, δηλαδή πρέπει από να... τον νεκρό στρατιώτη. Και λέει ότι. Τι, γιατί μου θυμίζει τη νέα ταινία Kingsman. Τη νέα ταινία Kingsman, Φίλιππε, δεν την έχουμε δει ακόμα. Εδώ, dexterity full, παιδιά, να δίνετε και να κάνετε μεγαλύτερο damage. Βέβαια, ρισκάρω, γιατί είμαι φαόσφαιρα. Μπορεί να φύγω πάλι μονόχητος. Ο Φίλιππος ανυπομονεί να βγει το Κατιούσα. Ξέρω. Το Kingsman πού είναι? Νομίζω βγήκε τώρα στο σινεμά. Kingsman. The Kingsman. Υποτίθεται πως ξεκίνησε αυτή η οργάνωση για όποιον έχει δει τα προηγούμενα. Είδατε πως η αρκούδα εδώ εντωμεταξύ, αυτό που δεν έκανε στην αρχή βασιλική, ότι ήθελε stealth στο λύκο. Δηλαδή, κρατάς πατημένο το εψιλόν και έτσι κάνεις stealth κίνηση και σκοτώνεις το λύκο πισόπλατα. Το έδειχνε στην αρχή στο tutorial ότι κρατάς πατημένο το εψιλόν πίσω από την πλάτη και κάνεις stealth kill. Θα στο δεν δείξω. Δεν είδα αυτό το tutorial. Λοιπόν... Ναι, πώς με την έναρξη της προσπέρασε το tutorial επειδή υπήρχε ήδη progress. Γιατί εγώ δεν είδα κανένα tutorial και θέλω να σου πω ότι ενώ τα mechanics που έχει είναι πολύ έξυπνα, ένιωσα ότι δεν έχει πουθενά καμιά εκμάθηση όμως για τα mechanics. Δεν πεθάνουμε εδώ πέρα. Έγραφε όμως, πάτησε αυτό εκεί από κάτω. Ναι. Αλλά αυτό με το έψιλα δεν το είδα η αλήθεια. Θέλω να παίξω. Λοιπόν, σε περνάω στο level 2, όπου θα γίνει ωραία πράγματα στην αρχή. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Έχει ένα ενδιαφέρον να το δείξουμε αυτό. Έλα. Και φυσικά πρέπει να κάνουν και τέτοιο, πώς το λένε, να κάνουν wishlist στο... Δεν είσαι στο... Παιδιά, ναι, όλοι wishlist στο Steam, όλοι μέλη. Πού πάει, λοιπόν, το μέλη, πρώτο... μέλη. Όλοι μέλη, όλοι μέλη, πώς έλεγε ο Κόκαλης. Λοιπόν, το πρώτο level ήταν το Smolensk, θυμάμαι καλά, το δεύτερο είναι ο Οδυσσός. Όπου πάλι είχαν κάνει επίθεση οι Γερμανοί το δεύτερο παγκόσμιο και αμήνονταν οι Σοβιετικοί. Λοιπόν, αυτή είναι η Λιουντμίλα Παυλιτσέγκο. Λιουντμίλα Παυλιτσέγκο. Είναι η πιο διάσημη γυναίκα σνάιπερ παγκοσμίως. Η νούμερο 1. Έχει σκοτώσει 307 ναζί, αν θυμάμαι καλά, στο δεύτερο παγκόσμιο. Νούμερο 1 γυναίκα σνάιπερ και είναι στο top 10 των, σε sniper kills, δηλαδή παγκοσμίως είναι νούμερο 7, αν θυμάμαι, στον κόσμο. Είχε ζήσει στο δεύτερο παγκόσμιο, είχε γεννηθεί μάλιστα plot twist σε χωριό της σημερινής Ουκρανίας, για να καταλάβετε ότι το παιχνίδι έχει γενικά από διάφορες σοβιετικές χώρες ήρωες. Και εδώ είναι η στιγμή στην οποία πηγαίνει στον πόλεμο και λέει θέλω να καταταγώ. Και της λένε αυτοί θέλουμε να γίνεις νοσοκόμα, γιατί έχουμε θέσεις για νοσοκόμα. Μα τους λέει εγώ είμαι sharpshooter, ξέρω σκοποβολή. Λέει απόδειξε το μας, λέει αυτά είναι τα πατά έξοδος και βγες. Για γύρνα μία πίσω. Νομίζω άμα ξαναμιλήσεις, για μίλα της λίγο. Της Λιουντμίλα. Μίλα της καρδιά μου. Ναι, κάνε το διάλογο. Λοιπόν, και θα δεις το τέλος, θα την βρεις έξω. Λοιπόν, η Λιουντμίλα Παυλιτσέγκο λοιπόν μπήκε στο στρατό, τους πίεσε και τους έπεισε με τα χίλια ζόρια να τη βάλουν σαν στρατιώτη και όχι σαν νοσοκόμα που ήθελαν. Και της έδωσαν για αρχή μία ή δύο χειροβομβίδες, αν θυμάμαι καλά. Το πρώτο quest λοιπόν μέσα στο παιχνίδι είναι το να πας και να βρεις τη χειροβομβίδα. Άρα όλο το παιχνίδι βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα των ηρώων του Δευτέρου Παγκοσμίου. Με το που θα πας και να της δώσεις τη χειροβομβίδα, το επόμενο quest θα είναι να της βρεις ένα sniper rifle, το οποίο στην πραγματικότητα το βρήκε από νεκρό σοβιετικό στρατιώτη. Το πήρε και συνέχισε να πολεμάει. Βράπα της escape. Μη βγεις, συνέχεια. Εντάξει. Άρα πρέπει να πάω να βρω μια χειροβομβίδα. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρώτο σου quest. Οπότε όλα τα στοιχεία είναι πραγματική ιστορία. Μαθαίνουμε ακριβώς πώς έζησε ο κάθε σοβιετικός ήρωας. Αυτή δεν είναι πόρτα. Αυτό δεν είναι active ακόμα.
Πρέπει να κοιτάξω στο design document τι είναι αυτό το κτίριο. Οπότε έχει αυτό το ενδιαφέρον. Αργότερα θα γνωρίσετε και το Βασίλη Ζάιτσεφ, αν θυμάμαι καλά, που ήταν στο Enemy at the Gates, που είναι ο νούμερο ένα σνάιπερ. Πες έναν όλο των εποχών στην ταινία, είχε σκοτώσει 300. Γιατί δεν είπε ότι είναι αυτή εδώ, Παναγία μου. Την πετσόκοψα. Μίλαγα και είπα. Πώ την πετσόκοψε έτσι. Εν τω μεταξύ δεν έχει κάνει safe το checkpoint, οπότε ξανά από την αρχή. Καλά πήγε αυτό. Ωραία το Κατιούσα. Περίμενε, πότε θα κυκλοφορήσει επίσημα. Α, ναι, για να απαντήσω λοιπόν και σε εσένα και στο φίλο που ρώτησε. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή σε αναζήτηση χρηματοδότη. Οπότε ψάχνουμε κάποιον επενδυτή ο οποίος θα το χρηματοδοτήσει αυτό. Και προφανώς και απευθύνεται σε άτομα τα οποία είναι είτε από Ανατολική Ευρώπη, είτε που είναι λάτρες των Pixel Art Games ή του Δευτέρου Παγκοσμίου, γιατί έχει πραγματικά στοιχεία μέσα. Σκεφτείτε ότι η Κατιούσα, όταν σε κάποιες μάχες θα σκοτώνονται, όταν οι Σοβιετικοί ήρωες που είχαν σκοτωθεί στην πραγματικότητα, θα σκοτώνονται μέσα στο παιχνίδι, θα πεθαίνουν στα χέρια σου, στη μάχη πάνω. Πώς το λέει έτσι, με τι. Ναι, όσοι ζήσανε, όπως η Παυλιτσένκο έζησε δεκαετίες μετά. Δεν πέθανε στον πόλεμο. Αυτή θα συνεχίσει και να τους πάρεις μαζί σου και στην επόμενη αποστολή, αν θέλεις. Αν κάνεις όλες τις αποστολές με την Παυλιτσένκο, θα την πάρεις μαζί και στις επόμενες αποστολές. Αν μπορείς να την αφήσεις πίσω, αν θέλεις, και να συνεχίσεις όλο. Οπότε βασίζεται όλο σε πραγματικά στοιχεία. Υπάρχουν, π.χ. δεν θυμάμαι, Νίνα Ολόφκο, λεγόταν μία που ήταν machine gunner. Πολύ καλή Σοβιετική. Αυτή είχε πεθάνει κανονικά. Οπότε στη μάχη που πέθανε. Θα σου δείξει στην πόλη που πέθανε, ξέρει ότι εκεί πεθαίνει. Δηλαδή είναι όλα πραγματικά στοιχεία. Είναι historically accurate. Ναι, και επίσης υπάρχει και ένα νέο χαρακτηριστικό το οποίο το είχαμε ανακοινώσει, αλλά δεν το έχουμε βάλει ακόμα στον demo. Θα λέγεται Memories, όπου γίνεται flashback και σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού, όταν κάνει ένα quest, σε πάει στο παρελθόν και βλέπει ιστορικό στοιχείο του Σοβιετικού ήρωα με τον οποίο συναναστρέφεσαι. Wow. Δηλαδή στη Λιουτμίλα Παυλιτσένκο θα πηγαίνει στο Λούνα Πάρκ, εκεί όπου στόχευε κουκλάκια. Και που ένα τη είχε πει, ρε παιδί μου, ότι με τόσα ρούβλια σου δίνω αυτή την ευκαιρία να χτυπήσει του στόχου και να πάρει κουκλάκια. Και η Παυλιτσένκο πήρε, νομίζω, και τα 5 κουκλάκια, και επειδή λυπήθηκε αυτόν στο Λούνα Πάρκ, τα έδωσε πίσω. Οπότε θα έχει αυτό το ιστορικό στοιχείο. Ή για την Νίνα Ολόφκο μπορεί να έχει το ότι ήταν ορφανή, ας πούμε. Οπότε θα έχει πραγματικά ιστορικά στοιχεία. Θα κάνει flashback σε παιδική ηλικία ή αυτό των Σοβιετικών και θα μαθαίνει ιστορία όποιος το παίξει. Αυτά τα memories θα παίζουν σαν το design, θα είναι πάλι pixel art ή θα είναι. Ίδιο ακριβώς όπως το βλέπεις τώρα. Απλά δεν θα έχει inventory με τα αντικείμενα που έχει η Κατιούσα εκείνη την ώρα στο παιχνίδι. Θα είναι άδειο το inventory, θα παίρνει νέα αντικείμενα. Και δεν βλέπει cinematic, παίζει αυτό το memory. Το παίζει το memory και θα είναι, ας πούμε, λίγα 4-5 λεπτά και μετά θα επιστρέφει πάλι που είναι η Κατιούσα. Επίσης έχει 3 διαφορετικά φινάλε. Δεν μπορώ να πω τι θα γίνει. Wow. Έχει ευχάριστα και δυσάρεστα φινάλε. Wishlist στο Steam λοιπόν. Wishlist στο Steam. Να παίξετε το demo κι εσείς. Κατιούσα, παίξτε το demo δωρεάν, download στο Steam. Κατιούσα demo. Αυτό. Και όποιος θέλει να το χρηματοδοτήσει, loresoft.gr είναι το site. Λοιπόν, αυτά.